Θέλω να ευχαριστήσω, Πατέρα Αναστάση, καταρχήν εσάς που έτσι με τόσο αγάπη μας δεχτήκατε εδώ, που είστε υπεύθυνος και είναι όλα σε τόσο τάξη και αρμονία. Τα βρήκαμε όλα έτοιμα. Για μας είναι υποχρέωση να επισκεπτόμαστε τους αδελφούς μας, τους φυλακιώντες, και είμαστε πραγματικά ιδιαίτερα συγκινημένοι σήμερα που είμαστε εδώ κοντά, έστω και αν βλέπουμε λίγους, ένα δείγμα μόνο βλέπουμε από αυτούς που είναι εδώ. Οι φυλακοί στον Διαβατόριο έχουν περίπου 600 άτομα, φανταστείτε, και εμείς τώρα βλέπουμε 10-20 ανθρώπους. Δεν έχει σημασία, στο πρόσωπο αυτόν όμως βλέπουμε τον Κύριό μας, βλέπουμε τον Χριστό. Διότι ο Κύριος μας λέει ότι αυτός ο οποίος έχει ανάγκη και εμείς τον συμπαραστεκόμαστε, είμαστε δίπλα του, είναι σαν να είμαστε στον ίδιο τον Κύριο, σαν να συμπαραστεκόμαστε. Και αυτό σύμφωνα με τον νόμο της αγάπης θα μας κρίνει μια μέρα ο Θεός. Δεν ξέρω, έχετε πολλές μέρες, πόσες μέρες, ποια έχει τη μεγαλύτερη ποινή εδώ μέσα. Πόσες μέρες, πόσες. Μόνο. Εντάξει. Το μεγαλύτερο είναι αυτό, 2 μήνες. Ποια έχει το πιο πολύ, το πιο πολύ ποια έχει. Πόσο. Αλήθεια. Ισόβια τι σημαίνει, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πόσο είναι. Τι σημαίνει ισόβια, 15 χρόνια. 16. 16. Άντε, εύχομαι να γίνουν 6 τα 16. Και να μην τα καταλάβετε. Το θέμα είναι, εντάξει, το θέμα δεν είναι να είμαστε μέσα, όπως το λένε, στα σίδερα, ας το πούμε έτσι, διότι και εμείς μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι, αλλά η ψυχή μας να είναι σε κλουβιά. Σημασία έχει η ψυχή μας να είναι ελεύθερη. Και η ψυχή μας είναι ελεύθερη πότε, όταν είναι δοσμένη στο Χριστό, στο Θεό. Γιατί ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να περνάμε καλά εδώ. Βέβαια πρέπει να είμαστε και σωστοί άνθρωποι, εντάξει. Αλλά όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε σε μια δύσκολη στιγμή και να κάτι να γίνει και να καταδικαστούμε. Αποτύχει, εμείς είμαστε έξω αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει. Αλλά το ζήτημα είναι η ψυχή μας να είναι δοσμένη στο Θεό. Αυτό είναι το σημαντικό. Διότι αν είναι η ψυχή μας δοσμένη στο Θεό, σημαίνει ότι έχουμε την ευλογία του Θεού, είμαστε ενωμένοι με τον Θεό και όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα πάμε εκεί που είναι ο Θεός και οι άγγελοι και οι άγιοι. Και αυτό το πράγμα, αυτό το θαύμα, εμείς το ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, έστω εδώ, σε αυτό το χώρο που έρχεστε, που ερχόμαστε κι εμείς, να προσπαθούμε να ζούμε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία μας δεν είναι, ας το πούμε έτσι, μια θρησκεία όπως μπορεί να είναι άλλες θρησκείες του κόσμου. Υπάρχουν και άλλες θρησκείες. Υπάρχει ο μουσουλμανισμός, υπάρχει ο Ινδουισμός, υπάρχει ο αθεϊσμός. Λοιπόν, αυτά είναι οι θρησκείες. Η δική μας η θρησκεία δεν είναι θρησκεία. Είναι η αληθινή πίστη. Είναι ο αληθινός Θεός. Είναι η αιώνια ζωή. Αυτό πρέπει να το έχουμε μέσα συνείδηση στην ψυχή μας και τουλάχιστον μυστικά να προσπαθούμε να ζήσουμε αυτό που η Εκκλησία μας δίνει, δηλαδή τη λειτουργία. Η λειτουργία είναι η παρουσία του Χριστού. Βλέπετε, ο Χριστός μας δίνει το σώμα και το αίμα του. Εδώ υπάρχουν οι άγγελοι, οι άγιοι είναι παρόντες. Και με τη βοήθεια του Θεού εύχομαι να έχετε καλή χρονιά, όλοι μας δηλαδή, να έχουμε καλή χρονιά, ευλογημένη, χρόνια πολλά και στις οικογένειές σας και ο Θεός να είναι μαζί μας πάντοτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.